Συνέβη ένα επεισόδιο γενικευμένων απείρετων σπασμών, που λύθηκε αυτόματα, δηλαδή από μόνο του. Το παιδί μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, παραμένει σε μετακριτική φάση, δηλαδή έχει μια ήπια επιμιλία, είχε μια για λίγα λεπτά, η οποία συνεχίζει αλλά πάρα πολύ ήπια, απεξεπλήσει τις αισθήσεις του. Ήταν σε κάποιο σχολείο, το παιδάκι ήταν σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης. Ναι. Με τη μητέρα του. Μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, έτυχε να συμβεί σε δημόσιο χώρο. Μάλιστα, παραμένει στο νοσοκομείο το παιδί. Ναι, το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο, έγινε ένοχος COVID, δύο τεστ, είναι αρνητικός. Τα ζωτικά του, σημεία το ζάχαρο και τα λοιπά είναι όλα φυσιολογικά. Έχει ιστορικό γαστρεντερίτιδα στις προηγούμενες ημέρες. Από την κλινική εξέταση είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα, χωρίς αφυδάτωση, χωρίς νευρολογικά ελλείμματα. Θα μεταφερθεί στην παιδιατρική του Αγίου Νικολάου λόγω μη εφημερίας σήμερα παιδιατρικού τμήματος στην Ιερά Πέτρα, λόγω της έλλειψης ενός γιατρού, ο οποίος βγήκε σε αναστολή λόγω ότι ήταν αρνητικό του εμβολίου, οπότε γνωστά, δυστυχώς δεν μπορούμε να εφημερεύσουμε όλες τις μέρες μέχρι να δοθεί κάποιος να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο γιατρό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Έτσι γενικά η κατάσταση. Ο λόγος που θα μεταφερθεί στον γενικό νοσοκομείο είναι πολύ καλή. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίνεται κρίσιμη, είναι ελεγχόμενη, είναι αντιμετωπίσιμη. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Θα διερευνηθεί σε δεύτερο χρόνο. Για τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε, το ερχόμαστε. Πιθανό να ήταν απλά για τα δίδυτα που μπορεί να το κάνει αυτό. Αν υπάρχουν άλλα αίτια, θα διερευνηθούν. Και το επόμενο σημαντικό, όπως προκύπτει, η αναγκαιότητα ενός ακόμα παιδίατρου λοιπόν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας προκειμένου να καλυφθούν όλες οι εφημερίες, κύριε Καλλιονάκη. Ναι, αυτό υπήρχε. Υπήρχε μετά από πολλά χρόνια που δεν υπήρχε παιδίατρο. Ουσιαστικά είχε μείνει μια παιδίατρο. Εγώ όταν ανάλαβα το νοσοκομείο υπήρχε μόνο μια παιδίατρο. Μέχρι πρότινος, πριν βγει σε αναστολή, είχαμε τέσσερις παιδίατρους. Λειτουργούσε πλήρως η παιδιατρική κλινική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε δύο χρόνια δεν ήταν εύκολο πράγμα να ανοίξει ξανά η παιδιατρική κλινική και να γίνει και ανακοινήσεις και εργασίες που θα γίνουν σε αυτό το επόμενο διάστημα για το διαχωρισμό της κλινικής. Δυστυχώς προέκυψε ένας συνάδελφος και μόνιμος μάλιστα, που προσελήφθη πριν λίγους μήνες, μόνιμος παιδίατρος στην Ιερά Πέτρα, δυστυχώς έτυχε να είναι αρνητής. Άρα έχουμε τώρα τρεις παιδιάτρους, οπότε κάποιες... Έχουμε και με άλλη μία παιδίατρο, η οποία πριν λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, την είχε μεταφέρει η τότε διοίκηση της Έβδομας Υγειονομικής Περιφέρειας, νομίζω για κάποιους λόγους ιδιαίτερους, νομίζω στο Ηράκλειο, είχε εκλεγεί κάπου. Οπότε εδώ και με εκείνη θα είναι 5 όταν και εφόσον επιστρέψει. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε έχουμε τρεις γιατρούς, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι εφημερίες μας, λέτε. Φυσικά. Κοίταξε, είναι το καλύτερο σχεδιασμός του κόσμου να υπήρχε, δεν μπορείς να προβλέψεις όταν κάποιος επιθυμεί να αποχωρήσει και όχι να μην εργαστεί και να εμβολιαστεί. Υπάρχει... Δεν μπορείς να κάνει αυτή την πρόβλεψη όταν κάποιος αποφασίσει, είναι δικαίωμά του να αποφασίσει, να μην εργαστεί πλέον και να παραμείνει σπίτι του. Εφόσον θέλει να κάνει το εμβόλιο. Κύριε Καλλιονάκη, για αυτούς τους γιατρούς που λείπουν ή το άλλο προσωπικό, το λοιπό προσωπικό από οποιασδήποτε άλλες θέσεις, έχει ζητηθεί να καλυφθεί από την... Έχει ζητηθεί δυστυχώς τα γρανάζια της γραφειοκρατίας για τη διαφάνεια κτλ. Είναι χρονοβόρα. Μας δίνει την πλειονότητα ο νόμος να επιλέξουμε ένα συνεργείο όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Για πολλές δεκαετίες που είναι στο σύστημα υγείας έχουν πολλές φορές επιλαγή συνεργεία ιδιωτών να καλύψουν τις ανάγκες, τα οποία είναι σαφώς στην προκειμένη φάση κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερο και τα οποία εκεί έχω ζητήσει, γιατί μας φέρνουν έτοιμο εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο μας αντικαταστά όταν έχουν ρεπό ή όταν είναι ασθενής με άλλο προσωπικό, οπότε η λειτουργία δεν διαταράσσεται. Αλλά δυστυχώς ο Άγιος Νικόλαος έχει αντίθετη άποψη. Όπως ξέρετε, είμαστε διασυνδεόμενα νοσοκομεία και μέχρι και ευχόμαστε να καταλάβει την αναγκαιότητα, την κρισιμότητα
και το τι είναι απαραίτητο να πάρουμε προσωπικό εξειδικευμένο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να λείπουν, έστω να λείπουν κάποια άτομα ή αν τα πάρουμε από επικουρικό, όπως και επιλέξαμε κάποια άτομα από επικουρικό, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μόνο από επικουρικό, οι οποίες είναι και πιο χρονοβόρες διαδικασίες, γιατί ουσιαστικά μπορεί να προκύψουν άτομα τα οποία έχουν ήδη προβλήματα, όπως μας έχουν προκύψει στο παρελθόν, και να μην είναι ικανά να στελεχώσουν τις συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες εμείς στερούμαστε αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Ότι δεν έχει την πολυτέλεια το νοσοκομείο, αν θέλετε, δεν έχει την πολυτέλεια ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας. Καταλάβατε, γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε συνεργείο και να επιμένουμε προς αυτό, γιατί θέλουμε να έχει εξειδικευμένο προσωπικό και έτοιμο για ρεπό εργασία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τώρα, κύριε Καλλιονάκη, έτσι αναφορικά με το περιστατικό που περιγράφαμε προηγουμένως με το κοριτσάκι, το μικρό ηλικίας περίπου 3 χρόνων, αν δεν κάνουμε λάθος, και η μητέρα που ήταν μαζί του υπέστη και εκείνη σοκ, νοσηλεύεται και εκείνη στο νοσοκομείο, ή... Όχι, είναι και ο παπάς εδώ, δεν υπάρχει κανένα θέμα, καμία ανησυχία. Μάλιστα. Ωραία. Και δεν χρειάζεται να πάει στο Ηράκλειο, μας είπατε, στην παιδιατρική του Αγίου Νικολάου. Στο Αγίου Νικολάου, λόγω ότι δεν εφημερεύει η παιδιατρική, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί, έχουν μείνει μόνο 3 παιδιατρική. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εκτός αν έχετε να μας προσθέσετε κάποια άλλη εξέλιξη που να έχει στο νοσοκομείο, προχωρούν τα έργα αποκατάστασης για να επιτέλους να έρθει και ο ξενικός στην Ιεράπετρα. Δυστυχώς καθυστέρησε αρκετά λόγω COVID, η εταιρεία αδυνατή να στον χρόνο που είχαμε προσδιορίσει, ζήτησε μια παράταση δίμηνη, γιατί έχουν πουληθεί λόγω του κορονοϊού, έχουν μεγάλη ζήτηση το εργοστάσιο της General Electric, το οποίο και πριν 4 χρόνια νομίζω ή κάτι παραπάνω είχε επιλαγεί από την προηγούμενη διοίκηση. Οπότε αδυνατεί να μας φέρει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα, το οποίο θεωρούμε ότι 2 μήνες μας είπατε παράταση, 2 μήνες ακόμα δηλαδή από τώρα, ας πούμε, και 2 μήνες ή φτάνουμε στο τέλος των 2 μηνών? Όχι, θεωρώ ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχει Μάλιστα, γιατρούς θα έχουμε για να το λειτουργήσουν, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το ακτινολογικό τώρα. Πρόσφατα τη θέση έχει ένας συντοπίτης μας εδώ από την Ιεράπετρα, εξαιρετικός γιατρός, έχει βάλει τα χαρτιά του και έχει επιλαγεί, και τον περιμένουμε τη διαδικασία στο ΦΕΚ για να διοριστεί, και ο οποίος μάλιστα έχει και μεγάλη εμπειρία στον αξιονικό τομογράφο, έχει δουλέψει και στον αξιονικό της σε νοσοκομείο του Λασιθίου, αλλά και από τις πληροφορίες που έχουμε είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ακτινολόγος στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, λοιπόν, και μέχρι τέλος του χρόνου εκτιμάται. Και μέχρι τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχουμε και τον αξιονικό στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και τον αξιονικό και δεύτερο ακτινολογικό μηχάνημα και μαστογράφο. Όλα αυτά τώρα είναι σε εξέλιξη, σε εργασίες. Οι εργασίες προχωράνε λόγω της αναστολής και όχι μόνο. Δυστυχώς και των αδειών του προσωπικού μέσα στο καλοκαίρι μείναν πίσω οι εργασίες, οπότε τώρα έχουμε ξεκινήσει ξανά, αλλά έχουμε και αναστολές και από την τεχνική υπηρεσία και όχι μόνο, οι οποίες δυσχεραίνουν και καθυστερούν την όλη διαδικασία. Όπως ξέρετε, στο δημόσιο τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως στον ιδιωτικό, σίγουρα. Καταλάβατε. Οι προσπάθειες, να είστε σίγουροι ότι γίνονται από την πλευρά της διοίκησης, τουλάχιστον προσωπικά από εμένα, νύχτα ημερών ουσιαστικά βρίσκομαι στο χώρο και προσπαθώ να ελαττώσω το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε, έτσι να κάνουμε και πάλι μια αναφορά στο σύντομα, νοσοκομείο μας. Προσεχώς πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον θα πέσει και ο τείχος από τη βόρεια πλευρά του νοσοκομείου. Ο τείχος, ένας τείχος ο οποίος θα μας επιτρέψει την είσοδο των εμπειρικών των περιστατικών από τη, με κατάλληλη φυσικά με κατάλληλες εργασίες και προσαρμογής του συγκεκριμένου σημείου στο χώρο πρόσβασης, και θα έχουμε τα επίγοντα περιστατικά από τη βόρεια πλευρά, το οποίο έχει και πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στα επίγοντα, έτσι ώστε ο χρόνος τον οποίο είναι ζωτική σημασία. Καμιά φορά και τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα παίζουν. Και τα δευτερόλεπτα, φυσικά, ακόμα και έξω από το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή να συμβεί κάτι, μέχρι να ανοίξει η πύλη όπως προβλέπεται να περάσει, και αν δεν υπάρχει
άλλο ασθενοφόρο ή όχημα εντός των επιγόντων να εμποδίζει δηλαδή την είσοδο δεύτερου οχήματος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι με το μέρος των ασθενών. Όταν πλέον ανοίξει η Βόρεια Πύλη, δυστυχώς τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δυστυχώς άπτονται εκεί της πολεοδομίας και όχι μόνο, καθυστερήσαν 4-5 μήνες τώρα όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι πολυπόθητη αυτή η έγκριση από την πολεοδομία να την πάρουμε εντός της εβδομάδας, κάτι το οποίο το περιμένουμε φυσικά αρκετούς μήνες, γιατί δεν εμπλέκεται μόνο η πολεοδομία. Και θεωρώ ότι επιτέλους θα αρχίσει η πρώτη φάση αυτού του μεγάλου έργου, του ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, παύλα ασθενείς, που θα κάνουν χρήση των επιγόντων περιστατικών. Ωραία. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και εδώ είμαστε να καταγράφουμε ό,τι συμβαίνει. Και να κλείσουμε, μας είπατε λοιπόν, το κοριτσάκι καλά στην υγεία του όπως φαίνεται, γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και το ευχόμαστε βεβαίως περαστικά. Να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα, καλημέρα.